Στο κόκκινο για μία ακόμα ημέρα τα κινέζικα χρηματιστήρια, αν και αυτή τη φορά οι απώλειες περιορίστηκαν στην πορεία της συνεδρίασης. Ο σύνθετος δείκτης της Σανγκάη έκλεισε με πτώση 1,7% μετά τη βουτιά 8,5% της Δευτέρας. Προηγήθηκε ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς ότι είναι έτοιμη να αγοράσει μετοχές και ενέσεις ρευστού από την Κεντρική Τράπεζα. Παρ' όλα αυτά, εκατομμύρια Κινέζοι μικροεπενδυτές βλέπουν εξοργισμένοι τις περιουσίες τους να εξανεμίζονται. Η αγορά είναι νεκρή. Η κυβέρνηση θα έπρεπε να δηλώσει ότι στοχεύει να σώσει την αγορά. Αν υπάρχουν προβλήματα, ο κόσμος πρέπει να ενημερώνεται, όχι να μας πουλάνε συνθήματα όπως υπάρχει εμπιστοσύνη, υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες. Εξαπατούν τον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση της Κίνας έχει δοκιμάσει σχεδόν τα πάντα για να σταματήσει την κατρακύλα. Από μείωση επιτοκίων, απαγόρευση short selling και αναστολή IPO μέχρι αγορά μετοχών με χρήματα των ασφαλιστικών ταμείων και έρευνα για dumping μετοχών. Δυστυχώς πιστεύω ότι δεν θα περιορίσουν την αγορά μετοχών με πίστοση. Μάλλον θα κόψουν και πάλι τα επιτόκια και θα ρίξουν και άλλα χρήματα στο σύστημα. Όμως δεν θα κάνουν αυτό που χρειάζεται για να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία της αγοράς, δηλαδή να περιορίσουν τις πράξεις δανεισμού περιθωρίου και έτσι θα θερήσουν τους καρπούς της επόμενης χρηματιστηριακής θύελλας. Η ραχδαία πτώση των κινέζικων χρηματιστηρίων ξεκίνησε στα μέσα Ιουνίου μετά από μια τρελή κούρσα ανόδου που διήρκησε πάνω από ένα έτος. Οι αναλυτές φοβούνται ότι οι επιπτώσεις θα διαχυθούν στην πραγματική οικονομία την ώρα που η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να κρατήσει ζεστή την ανάπτυξη.